σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, γιατί ένα έργο το οποίο εγώ το άκουσα και θα πω παρακάτω, πρόεδρε Τέος, πότε το άκουσα πρώτη φορά. Αλλά να ξεκινήσω από το προϊόν. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Κρόκος είναι ένα προϊόν, ένα brand name ισχυρό για τον Κρόκο, για την Κοζάνη, για την ευρύτερη περιοχή. Αυτός ο συνδυασμός των δύο λέξεων, Κρόκος Κοζάνης, περνάει ένα πολύ ισχυρό, πολύ ποιοτικό, πολύ ανεβασμένο μήνυμα όπου αυτό ακούγεται. Το δεύτερο, σε ό,τι αφορά το μουσείο. Πρόεδρε, μπορεί και το διευθυντή, εσείς το έχετε από το 2006, εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι το άκουσα μετά το 2011 όταν έγινε ο Καλλικράτης. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά την εκδήλωση στο συνέδριο που είχαμε στο Κοβεντάριο με τον καθηγητή για τον Κρόκο σε μια κατάμεστη αίθουσα, όταν τότε από το δικό σου στόμα μπήκε για πρώτη φορά, το άκουσα εγώ, εν πάση περιπτώσει, δεν είχα πει και πρώτη φορά, σαν διεκδίκηση αναγκαιότητα για να γίνει το μουσείο. Και νομίζω και εκεί, όχι νομίζω, εμείς δημόσια δεσμεύτηκα ότι ο Δήμος θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια και θα συνδράμει όπου και όταν μπορεί. Και αν δούμε και στη σημερινή συγκυρία Περιφερειάρχη, η περιοχή αναζητά ένα νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο, το να επενδύουμε απάνω σε ένα από τα σημαντικά προϊόντα του τόπου μας και να φτιάχνουμε δομές οι οποίες θα προκαλέσουν επισκεψιμότητα, είναι πολύ σημαντικό και βάζει προς τη θέμενη αξία πάνω σε ένα προϊόν που ήδη έχει πολύ μεγάλη αξία για τον τόπο. Πρόεδρε, σωστά το προσεγγίζεις, να μην επιβαρύνονται οι παραγωγοί, προφανώς. Εγώ όμως θέλω λίγο πιο ψηλά, να το βλέπουμε όλοι μας, δεν είναι μόνο δικιά σας δουλειά, είναι και δικιά μας. Είναι το ότι όσο προβάλλουμε αυτόν τον χώρο, όσο έχουμε επισκεψιμότητα σε αυτόν τον χώρο, αυτό σημαίνει ότι και η παραγωγή και όλος ο Κρόκος και όλη η περιοχή και όλος ο Δήμος και όλη η περιφέρεια τα κερδίζουμε από αυτήν την επισκεψιμότητα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας και να μην τον βάζουμε καθόλου παρακάτω τον πύχη. Τώρα, στα προβλήματα και στις εκκρεμότητες που υπάρχουν, εγώ θα συμφωνήσω με τον ανάδοχο που λέει ας κλείσουμε πρώτα αυτό, ας βάλουμε με το καλό τον θεμέλιο λίθο εδώ και ας προχωρήσει το έργο και όλα θα τα δούμε. Και νομίζω και Περιφέρεια και Δήμος και η κυβέρνηση θα είναι εδώ δίπλα για να βοηθήσει για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο και να γίνει ένα έργο αντάξιο του προϊόντος το οποίο καλείται να υπηρετήσει και να αναδείξει ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν για να φτάσουμε σήμερα στην υπογραφή της σύμβασης. Ευχαριστώ.